Την μπάλα μπροστά στην εστία του Κώστα Χαλκιά. Χαμηλά, εδώ δοκάρει ευκαιρία για την Παναχαϊκή, φάση δεν έχει τελειώσει. Ολιγόρησε ο Βούξεβιτς, μια περίεργη φάση, η εκτέλεση χαμηλά. Ο Μίετς έβαλε την προβολή, μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Γκόνιας λοιπόν είναι αυτός που θα εκτελέσει. Καλή εκτέλεση, γκολ 0-1. Να λοιπόν πως ανοίγει το σκορ στην Πάτρα και πως παγώνουν οι φίλοι της Παναχαϊκής που είδαν την ομάδα τους λίγο νωρίτερα να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία και στη συνέχεια τον Τάκη Γκόνια με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ να στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Κλάεβιτς. Εστιόλε που του, παρότι πήδηξε ψηλότερα από τον Κουτσουρέ, πήδηξε λαθασμένα και τώρα ο Μίετς έχει φύγει από κανονική θέση, ευκαιρία για τον Ηρακλή, 2-0. Με τον Πολωνό τον Μάρτιν Μίετσελ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κλάεβιτς.